μισθωτό αν είναι. Συγγνώμη. Α υποθέσουμε σε μια οικογένεια δουλεύει ο ένα μισθωτό. Έχει 9.500 αφορολόγητο. Εμείς έχουμε μηδέν. Είναι αυτό κράτος δικαίου. Είναι λάθος η σύγκριση. Γιατί θεωρείστε επιχειρηματίες. Παντού στην Ευρώπη είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Α, είμαστε επιχειρηματίες. Ό,τι λοιπόν, είναι ο καταστηματάρχης. Ό,τι είναι ο καταστηματάρχης. Ό,τι είναι ο βενζινάς. Αυτό... Επιχειρηματίες. Μα δεν μικρός. Κάτι άλλο. Είναι... Ναι, είμαστε μικροί επιχειρηματίες. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Τα προϊόντα σας με τι αποδείξεις που τα πουλάτε, κύριε. Τα προϊόντα σας. Τα πουλάτε με απόδειξη πώλησης ή με απόδειξη αγοράς σας δίνουν. Όλα πουλούνται με τιμολόγια. Όλα με τιμολόγια αγορά ή πώληση. Αυτή τη λάσπη θα πρέπει να τη σταματήσουν. Δεν είναι λάσπη. Έχουμε χρόνια βιβλία, μπορούμε να σας τα δείξουμε όλοι οι αγρότες. Ναι, τα φτιάξατε πέρσι τα βιβλία. Πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο. Η πρώτη σας χρονιά είστε χαμένοι ή κερδισμένοι. Έχετε κάνει απολογισμό αν είστε κερδισμένοι ή χαμένοι. Δεν θα λέτε. Ένα-ένα, παιδιά. Ελάτε, κύριε Λίτο. Ελάτε, κύριε Λίτο. Ελάτε. Μα τι λέτε τώρα. Πληρώνουμε τέλος επιθυμέματος. Πληρώσαμε εφορία. Πληρώνουμε ΦΠΑ. Καταργήθηκε το πετρέλαιο. Θα σας πω το εξής. Απέχουμε 100 μέτρα από τη Βουλγαρία. Απέχουμε 100 μέτρα από τη Βουλγαρία. Ο Βούλγαρος αγρότης φορολογείται με 10%. Έχει το μισό κόστος εφοδίων και το μισό κόστος πετρελαίου. Μιλάμε για ανταγωνισμό. Ας εφαρμόσουν αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ναι, απλώς σας λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης, μη συγκρίνεστε με τους μισθωτούς. Οι μισθωτοί είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Έχουν όντως 9.500 αφορολόγητο. Είναι μισθωτός αυτός. Εσείς είστε επιχειρηματίες, ρε παιδιά. Είμαι ο Υπουργός Γεωργίας. Μισό να πω στον κύριο Λίτο λίγο. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Λίτο, ελάτε. Ναι. Χτες πέρασε από εδώ ο Βούλγαρος Υπουργός Γεωργίας. Μάλιστα. Σταμάτησε, μας επισκέφθηκε. Και ο Βούλγαρος. Ζήτησαν όλοι οι αγρότες αυθόρμητα ήταν να μας. Επιτρέψει να πάμε να γίνουμε αγρότες εκεί, να φύγουμε από τη χώρα μας. Πού φτάσαμε. Μόνο μάλιστα. Από αυτό που έγινε, θα έπρεπε να ντρέπονται οι Έλληνες πολιτικοί. Και εσείς γιατί το καθόστε για κούτα τον Βούλγαρο. Γιατί... Να σας πω... Δεν έχει επιδοτήσει στη Βουλγαρία, απλώς να σας ενημερώσω. Καταλαβαίνω τη θέση σας και ότι είστε σε δύσκολη θέση. Η Βουλγαρία δεν έχει επιδοτήσει. Αγροτικές επιδοτήσεις. Όλοι έχουν επιδοτήσεις. Δεν έχει η Βουλγαρία αγροτικές επιδοτήσεις και η Ρουμανία, κύριε μου. Έχουν εξαιρετικά μικρό ποσοστό σε σχέση με τους Έλληνες αγρότες. Α, εσύ έχεις μαύρα μεσάνυχτα, μου φαίνεται. Ό,τι έχουν οι Έλληνες. Ακούστε με προσεκτικά λίγο. Και η Ρουμανία κάθε χρόνο αυξάνει. Ωραία, πηγαίνετε τότε με. Εσείς θέλετε να πάτε στη Βουλγαρία, κύριε Λίτο. Άλλο τώρα, άλλο μας βρήκε τώρα. Με συγχωρείτε, αυτό είναι θέση εθνική, πατριωτική. Θα πάμε στη Βουλγαρία. Τι είναι αυτό που λέτε τώρα το πρωί. Λοιπόν, να πάτε να παλέψετε εδώ με την κυβέρνηση. Όπως παλεύετε. Αυτά που λέτε δεν είναι οργανωμένα που λέτε. Βέβαια. Και η κυβέρνησή του θέλουν να μας διώξουν με αυτά. Όχι, να πάτε να παλέψετε. Έχετε, δίνετε έναν αγώνα, υπερασπιστείτε τον αγώνα και άσε τους Βούλγαρους, τους Αλβανούς και τους Τούρκους να κάνουν τη δουλειά τους. Εσείς έχετε τον αγώνα σας εδώ να τον υπερασπιστείτε.